Καταρχήν να πούμε ότι η ΕΕΠ από την ίδρυσή της ήταν ενάντια στον εχθρό λαό. Οι κομμουνιστές έχουν μεγάλη πείρα από τη δράση της και βέβαια και σήμερα το θεσμικό πλαίσιο αυτό που έχει διαμορφωθεί μέσα από όλες τις κυβερνήσεις και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ είναι ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο που δεν διορθώνεται αλλά καταργείται. Αν θέλουμε πράγματι να υπερασπίσουμε αυτό που λέγονται τα δημοκρατικά δικαιώματα του ίδιου του λαού μας. Το απόρριτο, κύριε Παπαχλιμίτζο, φαλκιδεύει, αν θέλετε, αυτή τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής. Ναι. Όταν λοιπόν επικαλείται ο άλλος το απόρριτο, δεν λέει τίποτα. Για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για ποιο λόγο παρακολουθούσαν το ΚΚΕ ένα ολόκληρο κόμμα από το 16 μέχρι και το 20, με συγκεκριμένες καταγγελίες που έχει κάνει το ΚΚΕ, για ποιο λόγο παρακολουθούνταν όλα άλλα πολιτικά πρόσωπα ή δημοσιογράφοι. Δηλαδή, τα σταθερά τηλέφωνα στο κόμμα παρακολουθούνταν επί 4 χρόνια, λέτε. Βεβαίως. Ζήτησαν κάποιους μάρτυρες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Υπουργός, που είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Από το 16 μέχρι το 20. Ναι. Λοιπόν, συνεχώς οι καταγγελίες έγιναν από το ΚΚΕ, έγινε μια προσπάθεια με το ΣΥΡΙΖΑ να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Μέσα από τη δράση του ΚΚΕ, την αντίδρασή του δηλαδή, αυτή δεν μπήκε στο αρχείο και συνεχίζει η διερεύνηση αυτής της παρακολούθησης όπως και των υπολείπων. Εμείς δηλώσαμε από την αρχή ως ΚΚΕ, θα κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να αποκαλυφθούν εδώ οι πραγματικοί ένοχοι. Βεβαίως μπροστά μας βρίσκουμε τείχος, το τείχος του απόρριτου που το επικαλείται η κυβέρνηση σήμερα για να συγκαλύψει. Συνολικά αυτή είναι η άποψη, όχι μόνο η δική μας. Αυτή διαχέεται και σε όλο το λαό. Έχετε να συγκαλύψει αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών ενάντια στον εχθρό λαό, να το πούμε έτσι, και με την επίκληση πάντα του θέματος της εθνικής ασφάλειας που χωράει πολύ μεγάλη κουβέντα. Τι σημαίνει εθνική ασφάλεια, τι σημαίνει δημόσια ασφάλεια, κύριε Κατσότη, και όλα τα υπόλοιπα. Γαργαλάτε με τον εχθρό λαό. Μυστικές υπηρεσίες υπήρχαν. Εγώ ήμουν λίγο μικρός, δεν τα πρόλαβα. Τα έχω δει στις ταινίες. Στη ζωή των άλλων, αυτός που παρακολουθούσε της Ανατολικής Γερμανίας ήταν, για παράδειγμα. Κομμουνιστικό καθεστώς είχε. Κύριε Παπαχλιμίτζο. Αυτός ήταν εχθρός του λαού ή φίλος του. Ναι, ναι. Εδώ λοιπόν η ΕΕΠ. Ενώ ότι πάντα υπήρχαν παρακολουθήσεις σε όλες τις χώρες, μην γελιόμαστε. Η ΕΕΠ λοιπόν είναι φρουρός αυτού του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος, του Σάπιου, που δεν έχει να δώσει τίποτε παρά πολέμους, φτώχεια, εξαθλίωση που το βλέπουμε μπροστά μας. Όλες οι κυβερνήσεις σήμερα αυτό που, αν θέλετε, κάνουν, αυτό που αναζητούν είναι τρόπους για να διασφαλίσουν τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων, φορτώνοντας τα βάρη στον ίδιο το λαό, ακόμα και με περικοπές στην κάλυψη στοιχειοδόρων αγκών, όπως να θερμαίνουν το χειμώνα. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή είναι σήμερα η κατάσταση που υπάρχει σε όλες τις κυβερνήσεις. Για την επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν την προσδιορίσε ότι μετά την πρώτη κάλπη μπορεί να βγει μια κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΜΕΡΑ 25, που θα έχει την ανοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Εντάξει, το ΚΚΕ έχει απαντήσει αρκετές φορές πάνω σε αυτό και ιδιαίτερα και στον ΣΥΡΙΖΑ, όταν το 2012 και 2014 έκανε μια προσπάθεια, όπως και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, οι προοδευτικές δυνάμεις από τη μία και από την άλλη συντήρηση. Έχουμε και μεγάλη πείρα, τέλος πάντων, από την δράση, από την ίδια την ιστορία του ΚΚΕ, και εμείς λέμε και έχουμε πει, δηλαδή, και αυτό είναι παρακαταθήκη το ίδιο το εργατικό κίνημα, ότι το ΚΚΕ δεν μπορεί να συμμετέχει σε καμία κυβέρνηση η οποία θα διαχειρίζεται τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Ναι. Δηλαδή τα κέρδη τους, να εξασφαλιστούν τα κέρδη τους, ναι, κόντρα στο λαό και στις δικές του ανάγκες. Το ΚΚΕ επιχειρεί, επιδιώκει μέσα από την καθημερινή του δράση να συσπυρώσει, να συστρατευτούν δυνάμεις για την ανατροπή αυτού του σάπιου συστήματος και για την οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας με μια νέα μορφή οργάνωσης οικονομίας όπου η παραγωγή του πλούτου θα ιδιοποιούνται αυτό το πλούτο, θα έρχεται πίσω στους ίδιους και δεν θα γίνονται κέρδη των μεγάλων κεντρών.